Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μωραΐτη, βουλευτή Ετωλοκαρνανίας. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογικές αναμετρήσεις, στην μάχη των ευρωεκλογών, των δημοτικών εκλογών και περιφερειακών εκλογών, των εθνικών εκλογών όποτε αυτές γίνουν. Όλες έχουν ένα γενικευμένο πολιτικό χαρακτήρα. Στο κέντρο της αντιπαράθεσης θα βρεθούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή των λαϊκών οικογενειών. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ για να μεγαλώσουν τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης και διεκδίκησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για να νιώσουν πραγματικά αδύναμοι οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Για να δυναμώσει η ελπίδα, για να υπάρξει πραγματική σίγουρη προοπτική για το λαό ενάντια στο σύστημα που γεννά φτώχεια, κρίσεις και πολέμους. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι κάλπικος ο διαχωρισμός ανάμεσα στα τοπικά και γενικά προβλήματα του λαού και της χώρας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζονται νέα τα αντιλαϊκά μέτρα προς το συμφέρον του κεφαλαίου και υλοποιούνται από την κεντρική και τοπική διοίκηση με ευθύνη όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Έχουμε 38 παραδείγματα και στο νομό μας. Κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, δίνουν γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Έχουν γαζώσει τις κορυφογραμμές με ανεμογεννήτριες και μονάδες βιορευτών σε όλο τον ομό. Φουσκώνουν από τη μία μεριά τα κέρδη των πολυεθνικών, ενώ από την άλλη μεριά έχουμε ενεργειακή φτώχεια για τις λαϊκές οικογένειες, κομμένα ρεύματα σε λαϊκά νοικοκυριά. Και στις υδατοκαλλιέργειες ζουν οι εργαζόμενοι στις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, που πραγματικά πολλές φορές την πληρώνουν με την ίδια τους τη ζωή, όπως έγινε και πρόσφατα εδώ στο νομό μας. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας πανηγυρίζει ότι η περιφέρεια είναι στις πρώτες θέσεις στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ για έργα. Στο νομό μας όμως, οδικά δίκτυα σε πλήρη εγκατάλειψη, τραγικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία, πλημμυρικά φαινόμενα με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις. Το έζησαν οι κάτοικοι πέρυσι στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, πρόπερσι στην πρωτεύουσα του νομού στο Μεσολόγγι. Στον τομέα της υγείας υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στα δύο νοσοκομεία του νομού. Σε πλήρη διάλυση τα 11 κέντρα υγείας δεν καλύπτουν στο παραμικρό τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων στην υγεία. Στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, φτωχοί και μεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν τις επιπτώσεις στα αδιέξοδα της νης αγροτικής πολιτικής που εφάρμοσαν με ευλάβεια διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου. Μεγάλο κόστος παρακογής, πανάκριβα μέσα και εφόδια, φορολογιστία, χαράτσια, απειροσιά ανοιχτές τιμές. Αυτή η πολιτική δεν αφήνει κανένα περιθώριο επιβίωσης στους φτωχούς αγρότες και κτηνοτρόφους και στον νομό μας. Τους οδηγεί να είναι από χέρι χαμένοι, να εκτοπίζονται βία, να οδηγούνται στο μαζικό ξεκύρισμα. Στον αντίποδα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής βρέθηκε και βρίσκεται το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση. Ήταν η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Απευθύνουμε κάλεσμα. Κανένας εργάτης, καμία εργάτρια, κανένας μικρομεσαίος αγρότης, μικροεπαγγελματίας, νέος και νέα των λαϊκών οικογενειών, να μην ακουμπήσει τις ελπίδες του στον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής σε διάφορες παραλλαγές. Είναι κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και το έχουν αποδείξει. Απευθυνόμαστε στα πλατιά λαϊκά στρώματα του νομού και απευθύνουμε κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας, αισιοδοξίας. Κάλεσμα που πρέπει να φτάσει παντού, σε κάθε γωνιά του νομού, σε κάθε φτωχογειτονιά, στην Ήπεθρο, σε κάθε λαϊκό σπίτι. Δεν χαρίζουμε καμία ψήφο εργάτη, φτωχού, αγρότη, μικροεπαγγελματία, επιστήμονα, άνεργου, χαμηλοσυνταξίου και νέου, να πάνε στη δικιά τους κάλπη. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση παντού, δυναμώνουμε, στηρίζουμε το ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες.